Σήμερα είναι η εορτή των μυροφόρων, οι οποίοι, όπως ακούσαμε από το Ιερό Ευαγγέλιο, ηγόρασαν αρώματα ή να ελθούσε αλείψωση των Ιησούν. Έχει περάσει η μεγάλη τραγωδία της Μεγάλης Παρασκευής, το Μέγα Σάββατο, και φτάνουμε στην Κυριακή. Ήδη έχει τελειώσει η ιστορία του Ιησού και όπως ακούμε στη συζήτηση που κάνουν οι μαθητές Λουκάς και Κλεόπας που πηγαίνουν προς Εμαούς και συζητούμε κάποιον άγνωστον, τους λένε ότι εμείς ελπίζουμε ότι αυτός εστίν ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ. Ελπίζαμε ότι αυτός είναι αυτός που θα λύτρωνε τον Ισραήλ, αλλά για συν πάση τούτης τρίτην ημέραν ταύτην Άγιοι σήμερον, ενώ ταύτα εγένετο. Ήδη έχουν περάσει 3 μέρες από τότε που τον θάψαμε και ελπίζαμε ότι αυτός είναι αυτός που θα μας λυτρώσει. Οι άλλοι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι σε υπερό τόπο με κλεισμένες τις πόρτες δια του φόβου των Ιουδαίων. Και τότε που αυτά γίνονται από τους άνδρες που αμφιβάλλουν και φοβούνται, εμυροφόροι γυναίκες αγοράζουν αρώματα ή να ελθούσε αλείψωση των Ιησούν. Και εδώ πέρα φαίνεται η τόλμη των μυροφόρων γυναικών και αν θέλετε η τρέλα της αγάπης που ξεπερνάει το φόβο και ξεπερνάει το θάνατο. Λένε μπορεί να πέθανε ο διδάσκαλός μας, αλλά εμείς θέλουμε να πάμε να τον αλείψουμε με πολύτιμα και ακριβά αρώματα. Δηλαδή τι θέλουμε να κάνουμε? Μπορεί να θέλουμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ μικρό και ασήμαντο. Δεν μπορούμε να τον αναστήσουμε, δεν μπορούμε να τον σώσουμε, αλλά θα κάνουμε αυτό που μπορούμε, να τον αλείψουμε με αρώματα. Και ενώ πηγαίνουν λίγα πρωί της μια Σαββάτων προς το μνημείο, συζητούν μεταξύ τους και λένε ότι ο λίθος ο οποίος κλείνει την πόρτα του μνημείου είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορούν αυτές να τον κυλήσουν. Αλλά ενώ το ξέρουν αυτό, όμως συνέχεια πηγαίνουν προς το μνήμα και βλέπουν ότι ο λίθος από και κύλιστε ειν γαρ μέγας σφόδρα. Ο λίθος κύλησε μόνος του, ενώ ήταν τόσο μεγάλος. Άνοιξε η πόρτα και προχωρούν προς τα μέσα και βλέπουν τον τάφο να είναι γεμάτο από το φως και βλέπουν ένα άγγελο αστραπηφόρο με λευκή στολή που θυμίζει την λευκή στολή, την λαμπρά ως χιώνα του μεταμορφωμένου Κυρίου. Και ακούνε από τον άγγελο ότι αν ζητείτε τον Ιησού των Ναζαρινών των Εσταυρωμένων, η γέρθη δεν είναι εδώ, δέστε τον τόπο όπου έβαλαν τον Κύριον. Και πηγαίνετε να πείτε στους μαθητάς και στον Πέτρο ότι ανέστη και προάγει μας στην Γαλιλαία, μας οδηγεί και σας περιμένει όλους στη Γαλιλαία όπως σας υποσχέθηκε. Και αυτές εξεθαμβήθησαν και αυτές τα έχασαν και δεν περίμεναν να δουν όλα αυτά. Και ο άγγελος τους είπε μη εκθαμβήστε, μην παραξενεύετε, ακριβώς γιατί η αγάπη σας και η τόλμη σας βοήθησε ώστε εσείς να είστε οι πρώτες που βλέπετε την Ανάσταση του Κυρίου, που παίρνετε αυτή την πείρα της Αναστάσεως, ότι ο θάνατος νικήθηκε δια του θανάτου Κυρίου. Και έφυγαν και μετέδωσαν αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως και εφάνη ως λύρος τα ρήματα αυτών. Και στους άλλους μαθητές φάνηκαν αυτά που είπαν οι μαθήτριες εμυροφόροι σαν λύρος, σαν παραλήρημα, σαν ψευτιά. Κι όμως αυτές ήταν πεπισμένες ότι ο Χριστός αναστήθηκε και ήλθε η καινή χτίσης, ήλθε η ζωή που νικά το θάνατο. Είναι λοιπόν και το ισχυρό όταν στηρίζεται στη δύναμη και στον ανδρισμό του αποδεικνύεται δειλό και ανάξιο λόγου. Και πρώτες από τις μυροφόρες ήταν η Θεοτόκος Μαρία, η γεννήσασα τον Χριστό, η γεννήσασα το φως, και αυτή είναι πρώτη, όπως λένε οι πατέρες, που είδε τον Χριστό, προσκύνησε τον Κύριο και πήρε το μήνυμα της Αναστάσεως. Εμυροφόροι γυναίκες θέλησαν να λείψουν με μοίρα τον νεκρό Ιησού και τους δόθηκε η χαρά και το προνόμιο να δουν τον Χριστό τον Αναστημένο. Σήμερα στην Κύπρο η γιορτή είναι μεγάλη, ακριβώς γιατί είναι γιορτή αναστάσιμη των μυροφόρων. Υπάρχει όμως και μια άλλη γιορτή πανκύπρια που είναι η γιορτή της Πολύτεκνης Μάνας. Και θυμάμαι αυτό που είπε ο Κύριος στους μαθητάς όταν πλησίαζαν στο πάθος. Όταν πλησίαζαν όλοι προς το πάθος,
ένιωθε ο Κύριος ότι οι μαθητές φοβόντουσαν και ήταν επόμενο, γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Τους είπε, θα κλάψετε και θα θρηνήσετε, ενώ ο κόσμος θα χαρεί, αλλά η λύπη σας θα γίνει χαρά. Και μίλησε για τη μάνα που γεννά και είπε ότι η γηνή όταν τύχτη λύπην έχει ότι ήλθεν η ώρα αυτής. Όταν όμως γεννήσει το παιδί, ξεχνά τις θλίψεις και τους πόνους για τη χαρά ότι ήρθε άνθρωπος στον κόσμο. Έτσι λοιπόν και εσείς θα λυπηθείτε, λέει ο Κύριος στους μαθητάς, τότε που πλησιάζουν προς το πάθος. Αλλά θα σας ξαναδώ και η καρδιά σας θα γεμίσει από χαρά καινούρια και τη χαρά αυτή κανείς δεν πρόκειται να σας την αφαιρέσει. Αυτή ήταν η υπόσχεση της Αναστάσεως στους φοβισμένους μαθητάς που πλησίαζαν προς το πάθος. Αλλά μου αρέσει η εικόνα που χρησιμοποίησε ο Κύριος τη στιγμή αυτή. Η εικόνα της μητέρας που γεννά με πόνους, αλλά στο τέλος χαίρεται γιατί έρχεται άνθρωπος στον κόσμο. Και ίσως όλος ο πόνος της Μεγάλης Παρασκευή και όλη η οδύνη του πάθους γεννά ένα καινούριο άνθρωπο, γεννά την καινή χτίση, γεννά την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ζήσουμε. Και αν και έχουμε αδυναμίες, αν και έχουμε πάθη, όμως τελικά ελπίζουμε ότι αν βαδίζουμε προς τον Χριστό, έστω και αν τον νομίζουμε ότι είναι πεθαμένος, αλλά αν τον αγαπούμε περισσότερο από ότι αγαπούμε τη ζωή μας και δεν φοβόμαστε καθόλου ούτε τον ίδιο το θάνατο, τότε ο λίθος, αν και είναι μέγα σφόδρα πάντα των οποιοδήποτε διοσκολιών, θα ανοίγει και θα μπαίνουμε μέσα σε τάφο, ο οποίος δεν είναι τάφος, αλλά είναι παστάδα βασιλική. Και θα βλέπουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε και τα πάντα γέμισαν από φως. Σήμερα λοιπόν έχουμε την γιορτή των μυροφόρων γυναικών που με την τόλμη τους πάνε πρώτες στον τάφο και φέρνουν το μήνυμα της Αναστάσεως. Και σήμερα έχουμε τη γιορτή της πολύτεκνης Κυπρίας μάνας που είναι μια μυροφόρος και φέρνει το μήνυμα της ζωής και της Αναστάσεως. Και λέει όχι στις δειλίες και λέει όχι στους πόνους και στις ψευχές. Και υπακούει στο θέλημα του Θεού και φέρνει νέους ανθρώπους, δηλαδή χαρά στον κόσμο. Και αν τυχόν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, και αν η κυρία Θεοτόκος δεν είχε γεννήσει τον Χριστόν, και αν η μυροφόρος δεν έφερε το μήνυμα ότι ο θάνατος νικήθηκε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι όταν η μάνα γεννούσε παιδιά, γεννούσε ανθρώπους καταδικασμένους σε τιμωρία και σε βάσανα. Τώρα όταν η μάνα γεννά παιδιά και όταν η μάνα έχει το ήθος και παίρνει τον δρόμο που πήραν εμυροφόροι γυναίκες, τότε οι λύθοι των δυσκολιών φεύγουν και ο δρόμος είναι τελείως ανοιχτός προς την Ανάσταση, προς το Μέγα Πάσχα και Ιερότατο που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα των μυροφόρων. Ας ακολουθήσουμε το σημερινό παράδειγμα της ηρωικής πολύτεκνης και Άγιας Κυπρίας μάνας. Και έτσι συνέχεια οι λύθοι των δυσκολιών θα φεύγουν. Ο θάνατος θα νικέται και εμείς όλοι και όλη η Κύπρο θα βαδίζει προς το φως.